Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 70ο επεισόδιο του podcast, το οποίο βγαίνει λίγο πιο ενωρίς από ό,τι ήταν προγραμματισμένο και νομίζω ότι ο τηλεθεατής του καναλιού μας εδώ στο YouTube ή ο ακροατής του podcast μπορεί να καταλάβει γιατί. Ο σημερινός τίτλος είναι «Η σκοτεινή τριάδα». Τρία σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Όταν οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούμε τον όρο σκοτεινή τριάδα, αναφερόμαστε σε ένα γνωστό, διακριτό σύμπλεγμα τριών αρνητικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας που μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής ψυχρότητας, της διπροσωπείας και της επιθετικότητας. Μιλάμε δηλαδή για τρία αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία, σύμφωνα με τους Καναδούς ψυχολόγους Delroy, Paulus και Kevin Williams, το 2002, οι οποίοι επινόησαν τον όρο σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά συναντιόνται συχνά στον ίδιο άνθρωπο. Είναι τρία χαρακτηριστικά τα οποία είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, αλλά εξακολουθούν να είναι διακριτά μεταξύ τους. Ο όρος σκοτεινή τριάδα λοιπόν επινοήθηκε το 2002 από Καναδούς ψυχολόγους. Ποια είναι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας? Ο μακιαβελισμός, ο κακοήθης ναρκισισμός και η ψυχοπάθεια ή καλύτερα ψυχοπαθητικότητα. Θα βρείτε και τους δύο όρους στη βιβλιογραφία. Θα βρείτε τον όρο ψυχοπάθεια και το επίθετο ψυχοπαθητικό πρόσωπο, ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο ψυχοπαθητικότητα, επειδή στο παρελθόν έχει υπάρξει μεγάλο μπέρδεμα σε σχέση με το τι σημαίνει η λέξη ψυχοπάθεια. Και επειδή αρκετοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν είναι ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας, χρησιμοποιούν τον όρο ψυχοπάθεια για να περιγράψουν έναν άνθρωπο που έχει μια απλή ψυχική διαταραχή, προτιμώ, περιγράφοντας τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, να χρησιμοποιήσω τον όρο ψυχοπαθητικότητα για να μην επέλθει κάποιο μπέρδεμα. Γιατί πολύ συχνά κάποιος μπορεί να πει, χωρίς να γνωρίζει με ακρίβεια τι σημαίνει όρος ψυχοπάθεια, να πει «έχω ψυχοπάθεια», εννοώντας «έχω κάποια ψυχικά προβλήματα». Λοιπόν, αν και ορισμένοι ψυχολόγοι, όχι πολύ, λίγοι, έχουν αμφισβητήσει τη χρησιμότητα της ομαδοποίησης αυτών των τριών χαρακτηριστικών μαζί, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές μεταξύ του ναρκισισμού, του κακοήθους ναρκισισμού, του μακιαβελισμού και της ψυχοπαθητικότητας μπορεί να είναι πιο σημαντικές παρά οι ομοιότητες τους, οι περισσότεροι ερευνητές, τόσο από το χώρο της ψυχολογίας, όσο και από το χώρο της εγκληματολογίας, όσο και από το χώρο της κοινωνιολογίας, συνεχίζουμε να βασιζόμαστε σε αυτή την έννοια, επειδή πραγματικά, πέραν του ότι έχει βρεθεί ερευνητικά ότι συχνά ένας άνθρωπος δεν έχει μόνο ένα από τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά πιο συχνά έχει και τα τρία. Και ο δεύτερος λόγος που τη χρησιμοποιούμε είναι γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε εγκληματικές προσωπικότητες. Και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Ανήκω στους ειδικούς ψυχικής υγείας, οι οποίοι θεωρούμε δόκιμο τον όρο «σκοτεινή τριάδα» και το χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τόσο αποτρεπτικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, το λεγόμενο mobbing ή αλλιώς εργασιακό εκφοβισμό. Χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο για να κατανοήσουμε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα μεγαλύτερης εμβέλειας, όπως κοινωνικές προκαταλήψεις που οδηγούν στη βία, αλλά και για να κατανοήσουμε
εγκληματικές συμπεριφορές οι οποίες είναι δυσνόητες τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους ειδικούς, εκτός και αν χρησιμοποιήσουν αυτή τη φόρμουλα των τριών σκοτεινών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας. Το 2019, δηλαδή πολύ πρόσφατα, προτάθηκε από ορισμένους ψυχολόγους η περαιτέρω επέκταση της σκοτεινής τριάδας για να συμπεριλάβει άλλο ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, τον σαδισμό, σχηματίζοντας έτσι μια σκοτεινή τετράδα. Ο λόγος για τον οποίο προτάθηκε να συμπεριλαμβάνεται και ο σαδισμός στη σκοτεινή τριάδα και έτσι να γίνεται σκοτεινή τετράδα είναι επειδή κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά, κάποια εγκλήματα που συγκλονίζουν το παγκόσμιο, όπως βρεφοκτονίες και παιδοκτονίες, δεν μπορούν να κατανοηθούν εάν δεν συμπεριλάβουμε στη σκοτεινή τριάδα και το τέταρτο χαρακτηριστικό αυτό του σαδισμού και να την ονομάσουμε σκοτεινή τετράδα. Μιλώντας δηλαδή για τη σκιαγράφηση του προφίλ ενός προσώπου που σκοτώνει βρέφη και έχει παράλληλα την πεποίθηση και τον κομπασμό πως μπορεί να ξεγελάσει μια ολόκληρη κοινωνία για αυτό, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απλώς για σκοτεινή τριάδα. Χρειαζόμαστε και το τέταρτο χαρακτηριστικό, αυτό του σαδισμού, για να σκιαγραφηθεί και να κατανοηθεί η συμπεριφορά αυτή. Στο τέλος του επεισοδίου θα αναφερθούμε και στο σαδισμό πιο εκτεταμένα, ως το τέταρτο σκοτεινό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση της σκοτεινής τριάδας, είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε κάτι σε σχέση με τις διαταραχές προσωπικότητας και τα στυλ προσωπικότητας. Θέλω να τονίσω πως οι διαταραχές προσωπικότητας δεν είναι ψυχικές διαταραχές, δεν είναι ψυχικές ασθένειες, δεν είναι ψυχικές αρρώστιες. Το ξαναλέω. Οι διαταραχές προσωπικότητας δεν είναι ψυχικές ασθένειες. Καταγράφονται μεν στα εγχειρίδια κατάταξης και διάγνωσης ψυχικών διαταραχών, αλλά καταγράφονται σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Η διάγνωση μιας διαταραχής προσωπικότητας, η οποία γίνεται μετά από χρήση συγκεκριμένων ψυχομετρικών τεστ από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ψυχολόγους και ψυχιάτρους ώστε να χορηγούν αυτά τα τεστ, η διάγνωση μιας διαταραχής προσωπικότητας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής ή ψυχικής ασθένειας. Και ο λόγος είναι ότι οι διαταραχές προσωπικότητας δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία της διαταραχής της συναισθηματικής λειτουργίας, όπως οι διαταραχές του συναισθήματος, με πιο γνωστή την κατάθλιψη. Δεν περιλαμβάνουν τις διαταραχές της διανοητικής λειτουργίας, όπως για παράδειγμα στις ψυχοτικές διαταραχές. Ούτε διαταραχή της αντιληπτικής λειτουργίας, όπως για παράδειγμα σε μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία εμπεριέχει στοιχεία νοητικής υστέρησης. Με πιο απλά λόγια δηλαδή, για να μιλήσουμε για ψυχική διαταραχή παύλα ασθένεια, ο δόκιμος όρος είναι ψυχική διαταραχή, αλλά το ευρύ κοινό την καταλαβαίνει καλύτερα ως ασθένεια ή αρρώστια, για να μιλήσουμε για ψυχική αρρώστια πρέπει να υπάρχει σημαντική βλάβη στη συναισθηματική λειτουργία, στη διανοητική λειτουργία και στην αντιληπτική λειτουργία. Δεν υπάρχουν τέτοιες βλάβες στις διαταραχές προσωπικότητας. Είναι άνθρωποι που έχουν υγιή εγκέφαλο, δεν έχουν κάποια εγκεφαλική βλάβη, δεν έχουν κάποια διακριτή βλάβη στις νοητικές, συναισθηματικές και αντιληπτικές τους λειτουργίες. Και γι' αυτό το λόγο οι διαταραχές προσωπικότητας δεν συνιστούν διάγνωση ψυχικής ασθένειας. Με ακόμη πιο απλά λόγια, το να διαγνωστεί κάποιος από έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο ή ψυχίατρο και εξήγησα πώς είναι, δεν μπορεί οποιοδήποτε να εφαρμόσει
ένα ψυχομετρικό εργαλείο για διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας. Πρέπει να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, ο οποίος να είναι ειδικά διαπιστωμένος για να το χορηγήσει. Το να διαγνωστεί κάποιος με μια διαταραχή προσωπικότητας, λοιπόν, δεν είναι αυτό κάτι που τον καθιστά άμυρο ευθυνό για τις πράξεις του, ούτε του δίνει δικαιολογητικά για τέλεση αξιόπινων και μη καταστροφικών πράξεων. Μια τέτοια διάγνωση στην ουσία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός σταθερού μοτίβου συμπεριφοράς, παγιωμένου μοτίβου συμπεριφοράς, παγιωμένου σταθερού μοτίβου συμπεριφοράς, λόγω πολλαπλών επαναλήψεων της επιλογής της παρούσας συμπεριφοράς, το οποίο μπορεί να διαγνωστεί ως τέτοιο, δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια διάγνωση για διαταραχή προσωπικότητας μετά τη λήξη της αναπτυξιακής φάσης της εφηβείας και της πλήρους εγκεφαλικής ανάπτυξης. Δεν μπορούμε δηλαδή να διαγνώσουμε έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο για κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Πρέπει να ενηλικιωθεί εγκεφαλικά ένα πρόσωπο για να μπορέσει να έχει μια τέτοια διάγνωση. Συνήθως γύρω στα 25 χρόνια θεωρείται η ηλικία στην οποία μπορεί ένας διαπιστωμένος ειδικός ψυχικής υγείας να χορηγήσει τέτοια τεστ προσωπικότητας, τα οποία να οδηγήσουν σε μια επίσημη διάγνωση. Η αλήθεια είναι όμως πως αναπτυξιακοί ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, ψυχολόγοι με ειδίκευση στην εφηβεία χορηγούν τέτοια τεστ ως ενδεικτικά, όχι ως αποδεικτικά και τελικά διαγνωστικά. Λοιπόν, οι διαταραχές προσωπικότητας όπως τις βρίσκουμε στον DSM, τον DSM είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο που κυκλοφορεί από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, χωρίζονται λοιπόν οι διαταραχές προσωπικότητας στον DSM σε τρία πλέγματα. Το πιο γνωστό πλέγμα στο ευρύ κοινό είναι το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας, το οποίο περιλαμβάνει φυσικά την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, την ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας και την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος θεωρώ ότι η ομαδοποίηση της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας μαζί με την ναρκισσιστική και την ιστριονική κάνει πολύ νόημα. Θεωρώ όμως ότι η κλινική οντότητα της οριακής διαταραχής προσωπικότητας δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο β' πλέγμα. Όπως και να έχει όμως, έτσι είναι καταχωρημένο στον DSM. Η προβληματική τύπη προσωπικότητας ή αλλιώς εναντιωματική τύπη προσωπικότητας, οι οποίοι μας απασχολούν συχνά στα μαθήματα ψυχοεκπαίδευσης που κάνουμε στο κανάλι μας στο YouTube και εδώ στο podcast, δεν αφορούν διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας, αλλά εντοπισμό και αναγνώριση συγκεκριμένων σταθερών συμπεριφορικών μοτίβων σε πρόσωπα του περιβάλλοντος μας, των οποίων η εναντιωματική συμπεριφορά μας ταλαιπωρεί και αποτελεί κίνδυνο για τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Είναι μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάνω ως ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια τόσο στο κανάλι μας στο YouTube όσο και όπου αναμεταδίδονται τα επεισόδια του podcast, να βοηθήσω δίνοντας γνώσεις, χρήσιμες γνώσεις και εργαλεία στους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο, ώστε να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν ανθρώπους με εναντιωματικό στυλ προσωπικότητας και να προστατεύονται από την αλληλεπίδραση με αυτούς. Σχετικό επεισόδιο στο podcast, του οποίου το σύνδεσμο θα συμπεριλάβω και στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, είναι το επεισόδιο 14. Που έχει τίτλο «Μήπως ταλαιπωρήσεις στη ζωή σου από ανθρώπους με τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό». Αυτός είναι ο τίτλος του 14ου επεισοδίου του podcast από την πρώτη σεζόν. Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη. Λοιπόν, από όλες τις διαταραχές του β' πλέγματος, η πιο χαρακτηριστική και αυτή που συναντάτε πιο συχνά στην καθημερινότητα ως στυλ προσωπικότητας είναι αυτή του ναρκισισμού. Όταν αναφερόμαστε σε ναρκισσιστές, μιλάμε για ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, το οποίο είναι διακριτό, σταθερό,
και παγιωμένο. Περισσότερα για τον ναρκισισμό στο 5ο επεισόδιο του podcast με θέμα τον ναρκισισμό, το σύνδεσμο το οποίο θα συμπεριλέβω επίσης στην περιγραφή του επεισοδίου αυτού. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας. Η θεωρία της σκοτεινής τριάδας αναγνωρίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Είπαμε ότι έχουμε να κάνουμε με μακιαβελισμό, ναρκισισμό και ψυχοπαθητικότητα. Έτσι, ο μακιαβελισμός χαρακτηρίζεται από μια τάση προς χειριστική συμπεριφορά. Ο ναρκισισμός από υπερβολική αυτοεκτίμηση και αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Και η ψυχοπαθητικότητα από αναλγησία, παρορμητικότητα και αναζήτηση έντονων δυνατών συγκινήσεων. Ξαναλέω τα χαρακτηριστικά. Ο μακιαβελισμός χαρακτηρίζεται κυρίως από μια τάση προς χειριστική συμπεριφορά, χειραγώγηση, κοροϊδία, χειριστική συμπεριφορά. Κοροϊδία με την έννοια του ότι προσπαθώ να ξεγελάσω τον άλλον, όχι ότι τον κοροϊδεύω για κάτι, αυτό εννοώ κοροϊδία. Ο ναρκισισμός από υπερβολική αυτοπεποίθηση και αίσθηση ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαίος και ότι δεν θα με καταλάβουν κιόλας πώς είμαι αυτός που είμαι. Και η ψυχοπαθητικότητα από αναλγησία, παρορμητικότητα και αναζήτηση έντονων δυνατών συγκινήσεων. Η αρχική έρευνα των Πόλους και Βίλιαμς, αυτή του 2002, επεσήμανε ότι και τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας περιλαμβάνουν την αυτοπροβολή, τη συναισθηματική ψυχρότητα, τη διπροσωπεία και την επιθετικότητα. Τα ξαναδιαβάζω. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας περιλαμβάνουν την αυτοπροβολή, τη συναισθηματική ψυχρότητα, τη διπροσωπεία και την επιθετικότητα. Μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της σκοτεινής τριάδας να συσχετίζονται και με τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το μοντέλο της προσωπικότητας των 5 παραγόντων, το Big Five. Υπενθυμίζω για όσους είστε καιρό εδώ στο κανάλι μας ότι έχουμε μιλήσει ξανά για το μοντέλο προσωπικότητας των 5 παραγόντων ή αλλιώς Big Five. Οι 5 παράγοντες είναι openness to experience, το να είναι ανοιχτός κάποιος σε νέες εμπειρίες, conscientiousness, που σημαίνει ευσυνειδησία, extraversion, που σημαίνει εξωστρέφεια, agreeableness, που σημαίνει καλοήθεια, το αντίθετο δηλαδή της εναντιωματικότητας, και neuroticism, που σημαίνει νευρωτισμός. Θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το 20ο επεισόδιο του podcast που έχει τίτλο Agreeableness versus Disagreeableness και το playlist στο οποίο εμπεριέχεται αυτό το βίντεο και άλλο ένα που έχει σχέση με τους 5 παράγοντες της προσωπικότητας. Ίσως είναι καλή ιδέα ένα επόμενο podcast να είναι αφιερωμένο ειδικά στη θεωρία Big Five, των 5 μεγάλων παραγόντων της προσωπικότητας. Αυτά τα 5 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι 5 παράγοντες των Big Five, είναι το καθένα σε ένα φάσμα. Δηλαδή το να είναι κάποιος ανοιχτός στην εμπειρία ξεκινάει από κάποιον που είναι πλήρως ανοιχτός σε νέες εμπειρίες μέχρι κάποιον που είναι κλειστός σε νέες εμπειρίες. Η ευσυνειδησία ξεκινάει από την πλήρη ευσυνειδησία και πάει στην καθόλου ευσυνειδησία. Η εξωστρέφεια ξεκινάει από την εξωστρέφεια και καταλήγει στην εσωστρέφεια. Το agreeableness, η καλοήθεια, η μη εναντιωματικότητα ξεκινάει από την πλήρη καλοήθεια και καταλήγει την πλήρη εναντιωματικότητα ή κακοήθεια, καθώς επίσης και ο νευρωτισμός ξεκινάει από τον νευρωτισμό και καταλήγει στην απουσία νευρωτισμού. Όταν λέμε τον όρο νευρωτισμό, εννοούμε κάποιος να έχει τύψεις και ενοχές και να σκέφτεται ξανά και ξανά τις πράξεις του. Όπως υποδεικνύεται από την έρευνα, η οποία συγκρίνει τα στοιχεία της σκοτεινής τριάδος της προσωπικότητας με το μοντέλο των 5 παραγόντων και τα 3 χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδος είναι disagreeable,
είναι εναντιωματικά, είναι κακοήθιο. Οι ναρκισσιστές και οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα συσχετίζονται με την εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες εμπειρίες. Ο μακιαβελισμός και η ψυχοπαθητικότητα συσχετίζονται με χαμηλή ευσυνειδησία και επίσης οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα έχουν χαμηλό νευρωτισμό. Με πιο απλά λόγια, και η ψυχοπαθητικότητα και ο ναρκισσισμός και ο μακιαβελισμός αποτελούν disagreeable, κακοήθη, εναντιωματικά στοιχεία στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Τόσο οι ναρκισσιστές όσο και οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα είναι πολύ ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και νέες συγκινήσεις. Οι άνθρωποι με μακιαβελισμό και ψυχοπαθητικότητα έχουν χαμηλή ευσυνειδησία και ακόμη πιο επικίνδυνο είναι ότι οι ψυχοπαθητικοί τύποι έχουν χαμηλό νευρωτισμό, δεν κάνουν δεύτερες σκέψεις δηλαδή σε σχέση με τη συμπεριφορά τους. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι αιτίες για την εμφάνιση της σκοτεινής τριάδας σε μια προσωπικότητα και ποιες είναι κάποιες συνέπειες στο άτομο που έχει τα στοιχεία της σκοτεινής προσωπικότητας αλλά και στο περιβάλλον του και να δούμε και λίγα στατιστικά. Όσον αφορά στα στατιστικά, ένα αρχικό στατιστικό είναι ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της σκοτεινής τριάδας βρέθηκαν μέσα από έρευνες σταθερά να είναι πιο εμφανή στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Δεν σημαίνει όμως ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να έχει τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας. Επίσης, μέσα από τις έρευνες της επιστήμης της ψυχολογίας, έχει βρεθεί μια γενετική κληρονομική συνιστόσα σε κάθε μία από τις προσωπικότητες της σκοτεινής τριάδας, σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά δηλαδή, αν και η συνιστόσα είναι πολύ πιο σημαντική για την ψυχοπάθεια και τον ναρκισσισμό παρά για τον μακιαβελισμό. Με πιο απλά λόγια, διαφαίνεται μέσα από τις έρευνες ότι υπάρχει κάποια γενετική κληρονομική προδιάθεση για να αναπτύξει κάποιος ψυχοπάθεια και ναρκισσισμό, ενώ για τον μακιαβελισμό δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο έντονη κληρονομική προδιάθεση. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι διαμορφωτικές εμπειρίες, δηλαδή αυτές που συμβαίνουν νωρίς στη ζωή του παιδιού και παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, πιστεύετε επίσης ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Άρα έχει βρεθεί να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση μέσα από μελέτες του ζητήματος και επίσης ότι παίζει ρόλο και το περιβάλλον και οι διαμορφωτικές εμπειρίες, κυρίως όταν αυτές είναι τραυματικές. Επειδή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της σκοτεινής τριάδας μπορεί να εμφανίζονται κυρίως σε υποκλινικά επίπεδα, οι άνθρωποι με μεταβλητές στάσεις για αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να ζήσουν φυσιολογικές ζωές. Δηλαδή δεν συναντιούνται μόνο σε περιβάλλοντα φυλακών υψής της ασφαλείας άνθρωποι με τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, μπορεί να συναντηθούν σε οποιοδήποτε χώρο. Και είναι ένα φάσμα αυτό. Και μπορεί να είναι σε ένα κλινικό επίπεδο, δηλαδή πολύ διακριτό, το οποίο οπωσδήποτε να καταλήγει σε σύλληψη, ή να είναι σε ένα υποκλινικό επίπεδο, να υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά να περνάει απαρατήρητος κάποιος ότι έχει μια τόσο σκοτεινή προσωπικότητα. Και γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι η μελέτη της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας χρησιμοποιείται και στο χώρο της παρενόχλησης στην εργασία, στο mobbing. Οι μελέτες όμως δείχνουν ότι ακόμη και αυτοί που παρουσιάζουν υποκλινικά στοιχεία της σκοτεινής τριάδος της προσωπικότητας συχνά αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες στην εργασία και στις προσωπικές τους σχέσεις. Μια μελέτη, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι στις ρομαντικές σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις δηλαδή, τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας συσχετίζονται με συχνές και πιο εχθρικές διαφωνίες. Έχουν πολλούς καυγάδες και εχθρικούς καυγάδες στις ερωτικές τους σχέσεις οι άνθρωποι με τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας.
Τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας βρέθηκαν επίσης να συσχετίζονται με τοξικές εργασιακές συμπεριφορές όπως το mopping, η χειραγώγηση και οι δυναμικές τακτικές επιρροής. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κάνουν τα πάντα προκειμένου να ανελιχθούν και κακοποιούν και τους συναδέλφους τους για αυτό το σκοπό. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα τρία χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας πιο αναλυτικά και να εξηγήσουμε και τι σημαίνουν. Πάμε πρώτα στο μακιαβελισμό. Ο μακιαβελισμός λοιπόν είναι η πολιτική θεωρία του Ιταλού πολιτικού και συγγραφέα Νικολό Μακιαβέλλη, όπως παρουσιάζεται στο πιο γνωστό του έργο «Il Principe», που στα ελληνικά μεταφράζεται «Ο ηγεμόν» και το οποίο κυκλοφόρησε το 1532. Ο όρος μακιαβελισμός χρησιμοποιείται επίσης γενικότερα για να χαρακτηρίσει την άποψη ότι η πολιτική είναι ανήθικη και ότι συνήθως αδίσταχτες ενέργειες που περιλαμβάνουν εξαπάτηση, προδοσία και βία είναι επιτρεπτές στην πολιτική ως αποτελεσματικά μέσα απόκτησης και διατήρησης πολιτικής εξουσίας. Το έργο «Ηγεμόν» του Μακιαβέλλη είναι ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζει και τη σύγχρονη πολιτική. Με μια σχετική έννοια, αν μεταφέρουμε τον μακιαβελισμό στην προσωπικότητα, ο μακιαβελισμός σημαίνει κατάφορα ανήθικη συμπεριφορά που εξυπηρετεί το προσωπικό συμφέρον ενός ατόμου και όχι το ευρύτερο καλό. Άρα ένας άνθρωπος μακιαβελιστής είναι αυτός που θα πατήσει επιπτωμάτων προκειμένου να επιτύχει τα συμφέροντα του. Πάμε τώρα στη ψυχοπαθητικότητα. Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από ψυχοπαθητικότητα εμφανίζουν συνήθως έλλειψη ενσυναίσθησης ή τύψεων και εκδηλώνουν παρορμητικότητα, χειραγώγηση και εξαπάτηση μεταξύ άλλων αρνητικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Έλλειψη ενσυναίσθησης, έλλειψη τύψεων, παρορμητικότητα, χειραγώγηση, εξαπάτηση. Επιπλέον, η ψυχοπαθητικότητα οθεί ορισμένα άτομα να διαπράξουν ποινικά αντικείμενα. Υπάρχουν πολλές μελέτες για την ψυχοπαθητικότητα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία ενδιαφέροντος για το συνδυασμό των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των συμπεριφορών που πιστεύετε ότι υποδηλώνουν ψυχοπαθητικότητα. Χρονιά ορόσημο στη μελέτη της ψυχοπαθητικότητας ήταν το 1941, όπου ο Αμερικανός ψυχίατρος Χέρβι Μ. Κλέκλι προσπάθησε να δώσει μια πρώτη προσεκτική περιγραφή της διαταραχής, που τότε ονομαζόταν Psychopathic Personality. Τότε, το 1941, μιλούσα για ψυχοπαθητική προσωπικότητα ως διαταραχή. Και ονόμασε το βιβλίο που συνέγραψε «The Mask of Sanity», «Η μάσκα της εχεφροσύνης», θα έλεγε κάποιος. «The Mask of Sanity», «Η μάσκα της εχεφροσύνης», «An attempt to clarify some issues», μια προσπάθεια να διευκρινιστούν κάποια θέματα, «about the so-called psychopathic personality», για την ούτω καλούμενη ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Το βιβλίο αυτό, το οποίο όπως είπαμε και προηγουμένως πρώτο δημοσιεύτηκε το 1941, ο Χέρβι Κλέκλι περιέγραψε τις κλινικές συνεντεύξεις που πήρε από ασθενείς σε ένα κλειστό ψυχιατρικό ίδρυμα, το οποίο αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Undisclosed Federal Mental Hospital, ένα αδιευκρίνιστο ομοσπονδιακό νοσοκομείο ψυχικής υγείας. Το κείμενο του Κλέκλι θεωρείται ένα πρωτοποριακό έργο αναφοράς και η πιο σημαντική κλινική περιγραφή της ψυχοπαθητικότητας στον προηγούμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα. Τα βασικά στοιχεία της ψυχοπαθητικότητας που περιγράφονται στο βιβλίο «Η μάσκα της ηχεφροσύνης», «The Mask of Sanity», εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και σήμερα. Ο τίτλος του βιβλίου αναφέρεται στη φυσιολογική μάσκα που κρύβει την εντός εισαγωγικών ψυχική διαταραχή του ψυχοπαθητικού ατόμου, έτσι όπως την περιγράφει ο Κλέκλι.
Έχουμε εξηγήσει όμως και προηγουμένως ότι μια διαταραχή προσωπικότητας και ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή. Ο Κλέκλι στο βιβλίο του The Mask of Sanity περιγράφει το ψυχοπαθητικό άτομο ως εξωτερικά μια τέλεια μίμηση ενός κανονικά λειτουργικού ατόμου. Μιμείται δηλαδή στη συμπεριφορά του ένα πρόσωπο που είναι τελείως λειτουργικό. Τα ψυχοπαθητικά άτομα με βάση το Κλέκλι είναι σε θέση να καλύψουν ή να συγκαλύψουν με τη μίμηση που κάνουν μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς τη θεμελιώδη έλλειψη εσωτερικής δομής της προσωπικότητας. Είναι προβληματικοί άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι μιμούνται ότι δεν είναι προβληματικοί. Μιμούνται τη συμπεριφορά ανθρώπων που δεν έχουν πρόβλημα στη δομή της προσωπικότητας τους. Τα άτομα με ψυχοπαθητική συμπεριφορά μιμούνται πως έχουν φυσιολογική συμπεριφορά, ώστε να αποκρύψουν ένα εσωτερικό χάος που οδηγεί σε επανειλημμένα σκόπιμη καταστροφική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι καταστροφική για τους ιδίους, αλλά και καταστροφική για άλλους ανθρώπους. Τα ψυχοπαθητικά άτομα, παρά τη φαινομενικά ειλικρινή, έξυπνη, ακόμη και εγωιτευτική εξωτερική παρουσίαση, δηλαδή συμπεριφορά, εσωτερικά δεν έχουν την ικανότητα να βιώνουν γνήσια συναισθήματα. Ένας ψυχοπαθητικός άνθρωπος μπορεί να παρουσιάζεται φαινομενικά, να φαίνεται ειλικρινής, να φαίνεται έξυπνος, να φαίνεται εγωιτευτικός, αλλά εσωτερικά δεν έχει την ικανότητα να βιώνει γνήσια συναισθήματα. Είναι η καρδιά του πολύ σκληρή. Έχει σκληρινθεί η καρδιά ενός ψυχοπαθητικού ατόμου από τις αλλεπάλληλες επιλογές της κακίας αντί της αρετής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Παρά τη φαινομενικά ειλικρινή, έξυπνη, ακόμη και εγωιτευτική εξωτερική παρουσίαση, εσωτερικά το ψυχοπαθητικό άτομο δεν έχει την ικανότητα πλέον να βιώνει γνήσια συναισθήματα. Η πέμπτη έκδοση του DSM προσδιορίσε τη ψυχοπαθητικότητα ως μια συγκεκριμένη μορφή αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας, αλλά δεν ανέφερε την ίδια την ψυχοπαθητικότητα ως κλινική διάγνωση. Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει αναπτύξει μια ποικιλία ερωτηματολογίων και ψυχομετρικών εργαλείων που ανιχνεύουν την ψυχοπαθητικότητα για χρήση σε κλινικά περιβάλλοντα, ερευνητικά περιβάλλοντα και ποινικά περιβάλλοντα. Και αυτό γιατί η ψυχοπάθεια ή ψυχοπαθητικότητα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2011 στην Αμερική υπολόγισε το κοινωνικό κόστος της εγκληματικής ψυχοπαθητικής συμπεριφοράς της ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των υλικών ζημιών και των σχετικών δαπανών για την αστυνομία, τα δικαστήρια, τις φυλακές και ούτω καθεξής, σε 460 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, έχοντας τη χρονιά 2009 ως παράδειγμα. Οι δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνουν εκείνες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη των θυμάτων ψυχοπαθών εγκληματιών. Μιλούμε δηλαδή για ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ψυχοπαθητικότητας? Χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, τύψεων ή αναστολών. Και υψηλά επίπεδα χειραγώγησης, επιφανειακής γοητείας και παρορμητικότητας. Μερικοί άνθρωποι με ψυχοπάθεια ή ψυχοπαθητικότητα έχουν μια μεγαλοπρεπή αίσθηση αυτοπεποίθησης, νομίζουν ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος και εμπλέκονται μεγαλοπρεπώς σε παθολογικά ψέματα και σεξουαλική ασυδοσία. Ξαναδιαβάζω. Χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικής προσωπικότητας: χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, τύψεων ή αναστολών. Δεν τους νοιάζει τι νιώθουν οι άλλοι, δεν νιώθουν τύψεις για τις κακές τους πράξεις και δεν έχουν τίποτα που να τους σταματάει από το να κάνουν κακές πράξεις. Έχουν υψηλά επίπεδα χειραγώγησης, χειριστικότητας
επιφανειακής γοητείας και παρορμητικότητας. Μπορεί, για παράδειγμα, ένα άτομο με ψυχοπαθητικότητα να προσπαθεί να χειραγωγήσει ολόκληρη κοινωνία και να παρουσιάζεται ως ένα θύμα κακοποίησης, ενώ στην ουσία το ίδιο το πρόσωπο είναι πρωτίστως ένας θήτης, ένας κατ' εξακολούθηση είναι εγκληματίας. Μπορεί να έχουν επιφανειακή γοητεία, δηλαδή αν δεν τους γνωρίζεις καλά να σε γοητεύσουν, έχουν όμως παρορμητικότητα, η οποία παρορμητικότητα είναι αυτή που τους προδίδει. Δηλαδή αν βρεθούν σε ένα σημείο στο οποίο πιεστούν, θα βγει προς τα έξω ξεκάθαρη η οργή, ο φθόνος τους, η πικρία τους και η κακία τους. Και επίσης νομίζουν ότι είναι πολύ σπουδαίοι και έτσι μπορούν να τα βγάλουν πέρα επιδιδόμενοι σε συνεχόμενα παθολογικά ψεύδη. Και σεξουαλική ασυδοσία. Η σεξουαλική ασυδοσία, ή αλλιώς promiscuity στα αγγλικά, δεν έχει να κάνει με τον ερωτικό προσανατολισμό του ανθρώπου που επιδίδεται σε σεξουαλική ασυδοσία. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι γυναίκα και πάει με γυναίκες, ή αν είναι άνδρας και πάει με άνδρες, ή άνδρας και πάει με γυναίκες και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό με την ψυχοπαθητικότητα ασίδωτα θέλει και επιδιώκει και προσπαθεί και ίσως και καταφέρνει να έχει σεξ με πολλούς ανθρώπους και να παρουσιάζει έτσι όχι μια σεξουαλική ελευθερία, αλλά μια σεξουαλική ασυδοσία. Η ψυχοπαθητική συμπεριφορά επίσης μπορεί να περιλαμβάνει εγκληματικές και βίαιες πράξεις, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα, όπως είπαμε προηγουμένως. Η ψυχοπαθητική συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει εγκληματικές και βίαιες πράξεις, όπως έχουμε αναλύσει, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Σημειώνεται ότι οι ψυχοπαθητικές συμπεριφορές ποικίλου ένταση και συχνότητα από το ένα άτομο στο άλλο και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μειωθούν σε ένα άτομο. Επιπλέον, πέραν του ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μειωθούν τα συμπτώματα ψυχοπαθητικότητας σε ένα άτομο, υπάρχει ένας υποκλινικός πληθυσμός που παρουσιάζει ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πάμε να δούμε τώρα τον επιπολασμό της ψυχοπαθητικότητας, αν και ο επιπολασμός ποικίλει αναλόγως με το πού και πώς μετράται, εκτιμάται ότι το στοιχείο της ψυχοπαθητικότητας επηρεάζει το 1% του γενικού πληθυσμού και είναι πιο συχνή στους άνδρες παρά στις γυναίκες, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. Μιλάμε τώρα για την κλινική ψυχοπαθητικότητα, όχι την υποκλινική ψυχοπαθητικότητα. Αυτή δηλαδή η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη ώστε να μπορεί να γίνει διακριτή ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι ειδικός. Μια γνωστή λίστα ελέγχου ψυχοπαθητικότητας, η οποία είναι και αναθεωρημένη, είναι η PCLR, η οποία εξετάζει δύο ευρείς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η ψυχοπαθητικότητα που έχει επίκεντρο την προσωπικότητα και ο δεύτερος η ψυχοπαθητικότητα με επίκεντρο τη συμπεριφορά. Ο παράγοντας προσωπικότητα έχει μια διαπροσωπική πτυχή συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής γοητείας, της εξαπάτησης και της χειραγώγησης και μια συναισθηματική πτυχή συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης τύψεων, της συναισθηματικής ρηχότητας, επιφανειακό συναίσθημα και της έλλειψης ενσυναίσθησης. Ο συμπεριφορικός παράγοντας έχει μια πτυχή του τρόπου ζωής. Το άτομο με ψυχοπαθητικότητα αναζητεί τη συγκίνηση, τις νέες και έντονες συγκινήσεις. Έχει παρορμητικότητα και ανευθυνότητα. Και επίσης μια αντικοινωνική πτυχή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο κακός αυτοέλεγχος, πρώιμα προβλήματα συμπεριφοράς και εγκληματικότητα. Άρα, με βάση τη λίστα ελέγχου ψυχοπαθητικότητας PCLR, υπάρχει ο άξονας της προσωπικότητας και ο άξονας της συμπεριφοράς. Όσον αφορά την προσωπικότητα, μετρά την επιφανειακή γοητεία,
την εξαπάτηση και τη χειραγώγηση, την έλλειψη τύψεων, τη συναισθηματική ρηχότητα, ρηχό συνέστημα. Δηλαδή κάποιος να λέει ότι λυπάται, αλλά το συνέστημα του να μην συνάδει με αυτό που λέει το στόμα του. Και την έλλειψη ενσυναίσθησης, να μην νοιάζεται για το πώς νιώθουν οι άλλοι. Όσον αφορά στη συμπεριφορά, παρατηρείται στα άτομα με ψυχοπαθητικότητα και αυτό μετράει η λίστα ελέγχου PCL Revised. Υπάρχει ο κακός αυτοέλεγχος, πρώιμα προβλήματα συμπεριφοράς και εγκληματικότητας, που αυτή είναι η αντικοινωνική πτυχή. Και υπάρχει η πτυχή του τρόπου ζωής που έχει να κάνει με την αναζήτηση νέων και έντονων συγκινήσεων, παρορμητικότητα και ανευθυνότητα. Ένα άλλο κριτήριο μέτρησης της ψυχοπαθητικότητας είναι το Triarchic Psychopathy Measure, που είναι γνωστό με τα αρχικά 3PM, TriPM, το οποίο χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την κατανόηση της ψυχοπαθητικότητας στον DSM-5. Σε αυτό το μοντέλο, τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχοπαθητικότητας συγκεντρώνονται σε κατηγορίες κακίας, τόλμης, θράσους δηλαδή, και έλλειψης αναστολών. Κακία, θράσος, τόλμη. Τολμά κάποιος να κάνει μια εγκληματική πράξη και έλλειψη αναστολών. Δεν έχει αναστολές. Δεν έχει κάτι που να το σταματά. Δεν έχει ηθικούς φραγμούς. Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα, λένε οι ερευνητές, ταλαιπωρούνται στη ζωή τους. Τα παιδιά που κινδυνεύουν να αναπτύξουν τη διαταραχή μπορεί να έχουν προβλήματα συμπεριφοράς που να επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή, τις φιλίες και την εκπαίδευσή τους. Οι ενήλικες που υποφέρουν από ψυχοπαθητικότητα ή που παρουσιάζουν ψυχοπαθητικότητα, θα έλεγα καλύτερα παρά υποφέρουν, γιατί είναι οι άλλοι που υποφέρουν περισσότερο από αυτούς, μπορεί να έχουν πρόβλημα να κρατήσουν θέσεις εργασίας, να διατηρήσουν προσωπικές σχέσεις και μπορεί να έχουν προβλήματα με τον νόμο, τα οποία απορρέουν από την απερίσκεπτη ή και εγκληματική συμπεριφορά τους. Επιπλέον, τα άτομα με την ψυχοπαθητικότητα συχνά αναπτύσσουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών. Εγώ δεν θεωρώ πως είναι μόνο το 1% του γενικού πληθυσμού. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, εξαρτάται πού μετράτε και πώς μετράτε. Η ψυχοπαθητικότητα αυξάνει την πιθανότητα εγκληματικών συμπεριφορών, όπως η ανθρωποκτονία και η σαδιστική βία, ωστόσο δεν είναι όλα τα πρόσωπα με ψυχοπαθητικότητα εγκληματίες. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των ατόμων με ψυχοπαθητικότητα στους πληθυσμούς των φυλακών είναι πολύ υψηλότερο, πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό. Οι εκτιμήσεις της ψυχοπαθητικότητας στους πληθυσμούς των φυλακών κυμαίνονται από 16 έως 25% μεταξύ των ανδρών και από 7 έως 17% μεταξύ των γυναικών. Είναι αρκετά ψηλά τα ποσοστά της ψυχοπαθητικότητας και στις γυναικείες φυλακές. Ωστόσο, η σχέση ψυχοπαθητικότητας και βίας είναι περίπλοκη, γεγονός το οποίο καθιστά την πρόβλεψη της βίαιης συμπεριφοράς από άτομα με τη διαταραχή δύσκολο. Τι γίνεται όμως, αν έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει τελέσει εγκληματικές πράξεις, τότε, μελετώντας το προφίλ αυτού του εγκληματία, εάν εντοπίσουμε ψυχοπαθητικότητα, τότε κάνει νόημα και γιατί εγκληματεί. Όχι ότι η ψυχοπαθητικότητα δίνει άφεση αμαρτιών σε κάποιον που εγκληματεί, αλλά συνάδει με την εγκληματική συμπεριφορά. Προέλευση και ανάπτυξη της ψυχοπαθητικότητας, τόσο γενετική όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχοπαθητικότητας. Μελέτες διδύμων και υιοθεσίας έχουν δείξει ότι τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά είναι κληρονομικά, αλλά δεν υπάρχει σαφές διακριτό σύνολο γονιδίων που προκαλούν ψυχοπαθητικότητα. Οι μελέτες διδύμων έχουν να κάνουν και με δίδυμους, μονοζυγωτικούς διδύμους οι οποίοι μεγαλώνουν στο ίδιο περιβάλλον, και με μονοζυγωτικούς διδύμους οι οποίοι μεγαλώνουν σε άλλο περιβάλλον λόγω υιοθεσίας του ενός ή και των δύο. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε είναι αν αυτοί οι γενετικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με αυτό καθ' αυτό τον DNA των παιδιών ή με το περιβάλλον
κατά τη διάρκεια της κοίησης μέσα στη μήτρα. Γιατί το κάθε έμβριο μέχρι να γίνει βρέφος και να γεννηθεί περνάει και ένα χρονικό διάστημα 8,5-9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, όπου από τον τρίτο μήνα της κοίησης και μετά γνωρίζουμε ότι λειτουργεί τόσο το κέντρο της ακοής όσο και το κέντρο κατανόησης της γλώσσας στον εγκέφαλο. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι από τον DNA μας έρχεται η γενετική προδιάθεση, μπορεί να έρχεται και με προγεννητικό τρόπο. Και οπωσδήποτε δεν έχει βρεθεί το γονίδιο ή τα γονίδια που οδηγούν στη ψυχοπαθητικότητα και στον ναρκισισμό. Αρκετές περιοχές του εγκεφάλου έχει βρεθεί ότι εμπλέκονται στην εικόνα της ψυχοπαθητικότητας. Για παράδειγμα, σε ανθρώπους με ψυχοπαθητικότητα έχουν παρατηρηθεί ανομαλίες στην αμυγδαλή και τον υπόκαμπο, αλλά η σχέση μεταξύ ψυχοπαθητικότητας και ανάπτυξης του εγκεφάλου είναι πολύπλοκη και παραμένει αντικείμενο έρευνας. Με πιο απλά λόγια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό γέννησε την κότα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η ψυχοπαθητικότητα οφείλεται σε κάποιες ανομαλίες στην αμυγδαλή και στον υπόκαμπο ή αν η υιοθέτηση ψυχοπαθητικής συμπεριφοράς και ψυχοπαθητικού στυλ προσωπικότητας επιφέρει αυτές τις αλλαγές στην αμυγδαλή και στον υπόκαμπο. Το σπίτι και το κοινωνικό περιβάλλον ενός παιδιού μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών. Το να μεγαλώνεις σε ένα τραυματικό ή αγχωτικό περιβάλλον και να υπόκεισαι σε σκληρή πειθαρχία ή κακοποίηση έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα ψυχοπαθητικής συμπεριφοράς. Καθώς επίσης και το να μεγαλώνει κάποιος σε ένα περιβάλλον όπου γονείς και άλλοι ενήλικες επιδίδονται σε παράνομες και εγκληματικές πράξεις. Μπορεί να μιμηθεί το παιδί μεγαλώνοντας. Αντιθέτως, μεγαλώνοντας σε ένα σταθερά ζεστό περιβάλλον με θετική ενίσχυση, ένα παιδί με τάση για ψυχοπαθητικότητα, αυτό το σταθερά ζεστό περιβάλλον και θετική ενίσχυση μπορούν να σβήσουν αποτελεσματικά κάποιες αντικοινωνικές τάσεις που προβλέπονται από την κληρονομικότητα. Η θεραπεία της ψυχοπαθητικότητας είναι δύσκολη έως ανέφικτη. Το ίδιο ισχύει και για τον ναρκισισμό, Δύσκολη θεραπεία έως ανέφικτη. Η τρέχουσα συνένεση, το consensus αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους επιστήμονες ψυχικής υγείας είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της ψυχοπαθητικότητας είναι ο εντοπισμός ψυχοπαθητικών τάσεων στην παιδική ηλικία, οπότε η πρόωρη, η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση να είναι σε θέση να μετριάσει αυτές τις τάσεις και έτσι να αποτρέψει ψυχοπαθητικές συμπεριφορές αργότερα στη ζωή. Παίζει πάρα πολύ ρόλο το να εντοπίζουμε ψυχοπαθητικές συμπεριφορές και να πηγαίνουμε το παιδί σηκωτό στον παιδοψυχολόγο, σηκωτό στον παιδοψυχίατρο, προκειμένου με έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση να προλάβουμε την εξέλιξη του σε έναν ενήλικα με ψυχοπαθητικότητα. Η ψυχοπαθητικότητα, όπως είπαμε, στον DSM δεν υπάρχει ως μια ξεχωριστή διαταραχή. Δεν υπάρχει ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας στον DSM-5. Συναντάται ως κλινική οντότητα σε μια υποκατηγορία της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και τα στατιστικά της. Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζεται σε περίπου 2-3% των ενηλίκων. Ο επιπολασμός είναι σημαντικά ψηλότερος στους πληθυσμούς των φυλακών. Το ίδιο ισχύει και με την ψυχοπαθητικότητα. Σου λέει είναι 1% επιπολασμός στο γενικό πληθυσμό, φτάνει μέχρι 25% στις ανδρικές φυλακές και μέχρι 17% στις γυναικείες φυλακές. Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές στα παιδιά οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας και εμφανίζονται στην παιδική ηλικία. Για παράδειγμα, σκληρότητα απέναντι σε ζώα και πυρομανία. Τάση τα παιδιά δηλαδή να βάζουν φωτιές. Τα άτομα που έχουν τάση για αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας τείνουν να είναι παρορμητικά
και να έχουν προβλήματα με τον νόμο σε νεαρή ηλικία. Πολλά παιδιά που εμφανίζουν αυτές τις συμπεριφορές, εάν τους πάνε σε παιδοψυχίατρο, αν τους πάνε σε παιδοψυχολόγο, μπορεί να διαγνωστούν με τη διαταραχή διαγωγής contact disorder, που είναι μια διαταραχή η οποία διαγνώσκεται σε παιδική και εφηβική ηλικία και θεωρείται πρόδρομος της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Στους ενήλικες με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, η έλλειψη ενσυναίσθησης, η έλλειψη τύψεων, η ευερεθιστότητα, δηλαδή ότι παίρνουν φωτιά με το παραμικρό, θυμώνουν εύκολα, και η αδυναμία συμμετοχής σε στενές σχέσεις, μπορεί να είναι έντονες μαζί με τη συνεχιζόμενη παραβίαση των κανόνων. Τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί επίσης να εμφανίζουν περίεργες συμπεριφορές και να βιώνουν μία διαστρεβλωμένη σκέψη. Δηλαδή να σκέφτονται διαφορετικά για την πραγματικότητα, για τη ρεαλιστική πραγματικότητα, να επηρεάζονται από τις δικές τους έντονες πεποιθήσεις για τη δική τους θέση στην οποία νιώθουν, πιστεύουν πως έχουν δικαίωμα να καταστρατηγούν τους νόμους, να καταπατούν τους άλλους ανθρώπους και γενικότερα να είναι ενάντια σε έναν κοινωνικό τρόπο ζωής. Εκείνοι που επηρεάζονται από την κοινωνική διαταραχή προσωπικότητας έχουν μεγάλη δυσκολία να συμμορφωθούν με τους κοινωνικούς κανόνες και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο για αυτούς τους ιδίους να διατηρήσουν την απασχόληση σε μια εργασία και τη λειτουργία μέσα σε μια οικογένεια. Δηλαδή ένα πρόσωπο με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας δύσκολα θα κρατήσει τη δουλειά του, δύσκολα θα κρατήσει μια σχέση ζωής ή ένα γάμο. Επίσης πολλά άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας εμπλέκονται επίσης σε υψηλού κινδύνου συμπεριφορές αναζήτησης νέων επιπέδων ενθουσιασμού, νέων high, που συχνά συνδέεται και με τη χρήση ουσιών. Λόγω αυτών των συμπεριφορών, τα πρόσωπα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι πολύ πιο πιθανό να πεθάνουν προώρα ή να βιώσουν αναπηρία που σχετίζεται με τροχαία ατυχήματα και ανθρωποκτονίες ή ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, δεδομένου ότι οι ασθενείς συνήθως δεν αισθάνονται ενοχές ή δεν βιώνουν αυθεντικές τύψεις για τις πράξεις τους. Μπορεί να προσποιούνται με τα μέλη, αλλά δεν νιώθουν ούτε ενοχές ούτε τύψεις. Από τη βιβλιογραφία συστήνεται η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, η οποία είναι αλλιώς γνωστή και ως CBT, Cognitive Behavioral Therapy, και τα προγράμματα απεξάρτησης από κατάχρηση ουσιών. Σε συνδυασμό με τη φυλάκιση, συστήνονται και έχουν βρεθεί να είναι αποτελεσματικά σε ορισμένες περιπτώσεις αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για τον ναρκισισμό σε πολλά άλλα επεισόδια. Σας έχω βάλει στην περιγραφή του επεισοδίου και το σύνδεσμο που οδηγεί στο 5ο επεισόδιο του podcast, όπου μιλάμε ενδελεχώς για τον ναρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας. Έχουμε εξηγήσει τι είναι ο μακιαβελισμός, έχουμε μιλήσει για την ψυχοπαθητικότητα και για τη σύνδεση και διασύνδεση που έχει με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Ένα πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας, πολύ πιθανόν να συναντά και τα κριτήρια για να διαγνωστεί με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Θα έλεγα ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας πολύ πιθανόν να παρουσιάζουν και τα στοιχεία της σκοτεινής τριάδας. Όχι όμως όλοι όσοι έχουν τα στοιχεία σκοτεινής τριάδας είναι σίγουρο πως συναντούν τα κριτήρια για τη διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Ξαναλέω, ακόμη και η διάγνωση μιας διαταραχής προσωπικότητας δεν αποτελεί άλλοθη, δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο να μην τιμωρηθούν για τις πράξεις τους. Οι διαταραχές προσωπικότητας, καθώς και τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας για τα οποία μιλούμε στο παρόν επεισόδιο, αποτελούν ανθρώπινες συμπεριφορές τις οποίες ένας άνθρωπος επιλέγει να έχει. Είχαμε αναφέρει προηγουμένως στην αρχή του επεισοδίου τη σκοτεινή τετράδα και ότι το 2019 έγινε εισήγηση για να προσθεθεί και ο σαδισμός στα τρία στοιχεία της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας. Αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει την επέκταση της σκοτεινής τριάδας ώστε να περιέχει ένα τέταρτο σκοτεινό χαρακτηριστικό, τον σαδισμό.
Σαδισμός είναι η απόλαυση της σκληρότητας και η απόλαυση του να προκαλείς πόνο σε άλλα πρόσωπα ή πλάσματα. Οι σαδιστές ευχαριστούνται να κακοποιούν τα θύματα τους. Τα συναισθήματα πόνου, τρόμου και απελπισίας των θυμάτων τους τους προκαλούν αίσθημα ικανοποίησης και κυριαρχίας. Φτιάχνονται με το να προκαλούν πόνο στους άλλους. Ενώ ο σαδισμός συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη σκοτεινή τριάδα, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η προσθήκη του σαδισμού έχει ως αποτέλεσμα, ακούστε το αυτό, να αυξάνεται αισθητά ο κίνδυνος για εμφάνιση πιο καταστροφικών και επικίνδυνων αντικοινωνικών συμπεριφορών παρά όταν έχουμε μόνο τα τρία αρχικά χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας. Ο σαδισμός μοιράζεται αρχικά κοινά χαρακτηριστικά με την ψυχοπαθητικότητα και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Η έλλειψη ενσυναίσθησης παρατηρείται και στο σαδισμό. Η ετοιμότητα για συναισθηματική εμπλοκή με άλλους ανθρώπους προκαλώντας ταλαιπωρία επίσης. Αλλά έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι ο σαδισμός προκαλεί ξεκάθαρα πιο προκλητική επιθετικότητα παρά η ψυχοπαθητικότητα χωρίς σαδισμό. Η προσθήκη του σαδισμού δηλαδή κάνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει εγκληματικό προφίλ, η προσθήκη του σαδισμού στη σκοτεινή τριάδα, η καταγραφή της σκοτεινής τετράδας τον κάνει ακόμη πιο σκοτεινό και επικίνδυνο. Σε έρευνες που έγιναν σε μαθητές γυμνασίου, η έβρεση σαδισμού συνδέθηκε με παραβατική συμπεριφορά πιο έντονη από ότι σε μαθητές γυμνασίου που υπήρχαν μόνο τα τρία χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας. Στους μαθητές γυμνασίου, και εννοείται ότι αυτές οι έρευνες έχουν γίνει στην Αμερική και έχουν γίνει επειδή έχει αρχίσει να παρουσιάζεται στην Αμερική έντονη εγκληματικότητα από εφήβους. Σας υπενθυμίζω τους μαζικούς πυροβολισμούς που γίνονται σε διάφορα γυμνάσια. Ίσως ο πιο διάσημος από αυτούς να ήταν ο πυροβολισμός στο γυμνάσιο Columbine. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί ότι μπορεί να έχουμε εγκληματικότητα, σαδισμό, σκοτεινή τετράδα από την παιδική και εφηβική ηλικία και μπορεί να μην μπορούμε να δώσουμε διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας σε ένα παιδί και σε έναν έφηβο. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε εγκληματική συμπεριφορά. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τρομακτική επιθετική συμπεριφορά. Ειδικά όταν προσθεθεί και ο σαδισμός στο μακιαβελισμό, την ψυχοπαθητικότητα και τον ναρκισισμό. Ο σαδισμός ευθύνεται περισσότερο για επιβλαβείς συμπεριφορές εναντίον ζωντανών πλασμάτων, ζώων, ανθρώπων, μικρών παιδιών, βρεφών, βάναυση και καταστροφική ηθική διάθεση και εγκληματική υποτροπή περισσότερο από την ψυχοπαθητικότητα χωρίς σαδισμό. Μελέτες για το πώς οι σαδιστές αποκτούν ευχαρίστηση από τη σκληρότητα εφαρμόστηκα για τη δοκιμή ατόμων που είχαν χαρακτηριστικά σκοτεινής τριάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο οι άνθρωποι που εμφανίζουν χαρακτηριστικά σαδισμού απέκτησαν μια αίσθηση ευχαρίστησης από τις πράξεις σκληρότητας, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι ο σαδισμός περιλαμβάνει σαφώς σκληρά χαρακτηριστικά που δεν καλύπτονται από την υπόλοιπη σκοτεινή τριάδα, άρα αξίζει τη θέση του μέσα στη σκοτεινή τετράδα. Τις τελευταίες μέρες σκεφτόμουν, το επεισόδιο αυτό βγαίνει σήμερα, Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024, ότι κάποια πρόσωπα τα οποία απασχολούν πολύ την επικαιρότητα και συνδέονται με αδόκητους θανάτους βρεφών που πολύ πιθανόν να είναι εγκληματικές ενέργειες, παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τετράδας, όχι μόνο της σκοτεινής τριάδας, έτσι όπως διαφαίνεται από τις δημόσιες συμπεριφορές τους. Κλείνοντας λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο αναλύσαμε την έννοια της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας, τη σχέση που έχει η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, καθώς και με τους εναντιωματικούς τύπους προσωπικότητας. Οι ναρκισσιστές είναι ο πιο συχνός εναντιωματικός τύπος προσωπικότητας.
ξεκαθαρίσαμε σε αυτό το επεισόδιο πως μια τέτοια κλινική έννοια, όπως η σκοτεινή τριάδα, δεν συνιστά διάγνωση μιας ασθένειας ή διαταραχής που αφαιρεί την ευθύνη για τις πράξεις του ατόμου και δικαιολογεί την όποια κακοποιητική ή και εγκληματική συμπεριφορά. Εντοπίσαμε στην έρευνα και στη βιβλιογραφία πως υπάρχουν κάποια στοιχεία κληρονομικών γενετικών προδιαθέσεων στη ψυχοπαθητικότητα και στον ναρκισισμό, αλλά αυτά από μόνα τους, τα στοιχεία των γενετικών προδιαθέσεων, δεν συνιστούν την αιτία της ανάπτυξης τέτοιων τρόπων ανθρώπινης ή θα έλεγα απάνθρωπης λειτουργίας. Τα ευρήματα για διαφορές στην εγκεφαλική λειτουργικότητα των ανθρώπων με τέτοια στυλ προσωπικότητας και τέτοιες διαταραχές προσωπικότητας, όπως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, δεν εξηγούν την πρόκληση αυτών των φαινομένων. Θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της υιοθέτησης ενός σταθερού μοτίβου λειτουργικότητας. Δεν έχει βρεθεί γονίδιο ή γονίδια τα οποία να προκαθορίζουν ότι ένας άνθρωπος που τα φέρει θα γίνει οπωσδήποτε εγκληματίας. Το περιβάλλον παίζει ουσιώδη ρόλο στην πρόκληση των τραυμάτων εκεί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ψυχολογική βάση για ανάπτυξη συμβιβαστικών μηχανισμών άμυνας ως τρόπου λειτουργίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας? Μηχανισμοί άμυνας καταρχάς είναι οι αυθόρμητοι τρόποι με τους οποίους αντιδρά ο ψυχισμός ενός ανθρώπου προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλευση ενός τραύματος. Υπάρχουν 4 συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, οι οποίοι έχει βρεθεί μέσα από την έρευνα κυρίως για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και σας παραπέμπω στο ανάλογο επεισόδιο του podcast, του οποίου το σύνδεσμο θα περιλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Υπάρχουν 4 βασικοί μηχανισμοί άμυνας, τα 4F. Flight, fight, freeze, fawn. Πάλι, φυγή, πάγωμα, σμίκρυνση. Εάν ένα παιδί δέχεται τραύμα, είναι φυσιολογικό και να παλέψει και να διαφύγει και να παγώσει, αλλά και να σμίκρυνθεί από το φόβο. Εάν αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας γίνουν δεύτερη φύση του ανθρώπου, τότε χαρακτηρίζονται ως συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, γιατί στην ενήλικη ζωή και στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου, το να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο συμβιβάζει την ποιότητα της ζωής του. Άρα, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που τα τραυματίζουν ψυχικά, έχουν μία βάση για να αναπτύξουν συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, είτε της πάλης, είτε να γίνουν εναντιωματικοί, είτε της φυγής, είτε του παγώματος, της παθητικότητας δηλαδή, είτε της μίκρυνσης, του να είναι πολύ εύκολα θύματα. Δετερμενιστικές θεωρήσεις του τύπου γεννήθηκε σε ένα χ περιβάλλον, είχε χ βιώματα, είχε συγγενείς με ψυχοπαθητικότητα και χαρακτηριστικά σκοτεινής τριάδας, άρα είναι προκαθυρισμένο πώς θα αναπτύξεις αυτά τα στοιχεία, είναι επιστημονικός άκυρες. Δεν ισχύει ότι όποιος γεννηθεί σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, όποιος βιώσει ψυχικά τραύματα μεγαλώνοντας, όποιος έχει συγγενείς με ψυχοπαθητικότητα, όποιος έχει συγγενείς εγκληματίες, όποιος έχει συγγενείς που να παρουσιάζουν τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας ή την σκοτεινή τετράδα της προσωπικότητας, δεν είναι υποχρεωτικά προκαθορισμένο πώς θα μεγαλώσει και θα γίνει ίδιος. Δεν ισχύει αυτή η δετερμινιστική θεώρηση και η επιστήμη της ψυχολογίας έρχεται να καταδείξει μέσα από σωρία ερευνών ότι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει το ρουν της ζωής του. Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόημα ούτε να αναπτύσσεται οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική μέθοδος, ούτε να γίνεται ψυχοεκπαίδευση, ούτε να υπάρχει καν η επιστήμη της ψυχολογίας, εάν δετερμινιστικά ήσουν υποχρεωμένος να εξελιχθείς όπως το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες. Τα επιστημονικά ευρήματα, αντιθέτως, τείνουν προς μια πιο αλτερνατιβιστική θεώρηση. Η αλτερνατιβιστική θεώρηση σημαίνει ότι έχει επιλογές ο άνθρωπος και μπορεί να πάρει αυτές τις επιλογές. Τόσο όσον αφορά στα εγγενή ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στη διαχείριση των τραυμάτων, αλλά και την υιοθέτηση της συμπεριφοράς. Δετερμινισμός σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι εάν
μεγαλώσουμε δύσκολα, να γίνουμε δύσκολοι άνθρωποι και να γίνουμε ίδιοι με αυτούς που μας μεγάλωσαν ή και χειρότεροι. Ο αλτερνατιβισμός είναι μια προσέγγιση που λέει ότι έχει επιλογές ο άνθρωπος. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν περισσότερες επιλογές, μπορεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι να έχουν λιγότερες επιλογές, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν επιλογές. Φαίνεται πως υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να μετατρέψουν το τραύμα τους και την προδιάθεση τους για σκοτεινά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα τους, την ιδιοσυγκρασιακή τους προδιάθεση, σε αφορμή για εξέλιξη του εαυτού τους και πλήρη ανάπτυξη των ανθρωπιστικών αρετών. Και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι επαναπαύονται στα τραύματά τους, απολαμβάνουν τα δευτερογενή ωφέλη μιας κακοποιητικής παιδικής ηλικίας και χρησιμοποιούν αυτή την κακοποιητική παιδική ηλικία ως άλοθη για κακοποιητικές και εγκληματικές συμπεριφορές. Δευτερογενή ωφέλη είναι ένας όρος που έρχεται από τη ψυχολογία της υγείας και σημαίνει κάποιος να επωφελείται από το να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και υποσυνείδητα να μην θέλει να θεραπευτεί, προκειμένου να έχει τα ωφέλη του να είναι άρρωστος και να του δίνουν σημασία οι άλλοι, η προσοχή κλπ. Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται ουσιαστικά, το απολαμβάνουν που έχουν τραύματα, το απολαμβάνουν το γεγονός ότι μεγάλωσαν κακοποιητικά, χρησιμοποιούν την κακοποιητική παιδική τους ηλικία ως άλοθη και ως δικαιολογία για να εγκληματούν και να μένουν ατιμόρυτοι και απολαμβάνουν την προσοχή που τους δίνουν οι άλλοι επειδή είναι κακοποιημένα παιδιά και συνειδητά δεν κάνουν τίποτα για να ξεπεράσουν τα τραύματα τους, τίποτα όπως ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, επίσκεψη σε ειδικό ψυχικής υγείας, επίσκεψη σε ψυχίατρο, σε ψυχολόγο, δεν κάνουν τίποτα επειδή απολαμβάνουν να είναι αυτό το καημένο το παιδί που πέρασε δύσκολα. Ασχέτως αν κακοποιούν άλλα παιδιά σε πολύ υψηλότερο βαθμό αυτή ήδη τώρα. Δεν εξελίσσονται όλοι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα ή ακόμη και εγκληματικά περιβάλλοντα σε εγκληματίες και κακοποιητές. Η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση παίζει κέριο ρόλο. Υπάρχουν ελάχιστα που μπορούν να γίνουν μετά που ένας άνθρωπος έχει υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας για να αλλάξει. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε πάρα πολύ παιδιά τα οποία έχουν πρώιμα σημάδια σκοτεινών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση παίζει κέριο ρόλο. Χρειάζεται όμως και η προσωπική πινελιά του κάθε ανθρώπου. Η δική του απόφαση για το αν θα αποτελέσει μια σκοτεινή απεικόνηση του ανθρώπου ή ένα φωτεινό παράδειγμα. Κλείνω με αυτό. Δεν εξελίσσονται όλοι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε κακοποιητικά και εγκληματικά περιβάλλοντα σε εγκληματίες και κακοποιητές. Η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση παίζει κέριο ρόλο στην πρόληψη τέτοιων καταστάσεων. Χρειάζεται όμως και η προσωπική πινελιά του κάθε ανθρώπου, η δική του απόφαση για το αν θα αποτελέσει μια σκοτεινή απεικόνηση του ανθρώπου ή ένα φωτεινό παράδειγμα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό ήταν το 70ο επεισόδιο του podcast. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Αν δεν το πράξατε ήδη, επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, όπου καθημερινώς ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Σας χαιρετώ.